coach sixth game of the season against Nea Salamina in their stadium. What we can say about the match? A big challenge for us. We know AEK don't win there from 2001. There are 15 years without a victory there, and for us it's a big challenge. We know it will be very difficult. We hope, we expect about a really close game, but I think the team is ready, very, very excited about the possibility to continue winning to a new victory. We hope our fans to be there. We know they will be there, and we know how we feel with their support. We hope to achieve a new victory. Of course, we know it will be very difficult. They won the last game in the championship. They are waiting for us. Now, for all the opponents, it's a big challenge to face AEK. And okay, we are ready. I think the trainings are very good. The motivation is top, and we hope to have a win. Πρώτα απ' όλα, για μας είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το να πάμε στο Αμόχωστος να διεκδικήσουμε την νίκη, κάτι που δεν το έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Σε κανονική διάρκεια του προαθήματος πάνε 15 χρόνια να κερδίσουμε μέσα στο Αμόχωστος. Επομένως, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση να πάμε να πάρουμε την νίκη και να παραμείνουμε στην κορυφή. Ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολο αντίπαλο, ξέρουμε τις δυσκολίες. Η Νέα Σαλαμίνα έδειξε τις δυνατότητες της και στο τελευταίο παιχνίδι προαθλήματος. Περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι στο γήπεδο, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι. Το κίνητρο υπάρχει, η προσδοκία για το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Σαλαμίνα και να συνεχίσουμε τα καλά, τα θετικά αποτελέσματα, τα νικηφόρα αποτελέσματα και να παραμείνουμε στην πρώτη θέση. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και την βοήθεια του κόσμου μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και στο Αμόχωστος. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα θα μας περιμένει. Κάθε ομάδα όταν αγωνίζεται με την πρωτοπόρο έχει μεγάλο κίνητρο. Το ίδιο και η Νέα Σαλαμίνα, και αυτό θα ισχύει. Εμείς όμως πάμε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες και πιστεύουμε στην νίκη μέσα στο Αμόχωστος. Happy birthday. And second, we have to speak about very difficult away game this Sunday against Nea Salamin. Thank you, first of all. And after, like always, against Salamina, difficult game. This is a team that in the last year we had a lot of problems. And they fight, they have a very good team. I think they have a better team than last year. And it's a difficult pitch. But like always, we will try to play like we know, and we must continue in this way because we are in a good way. Ευχαριστώ για τις ευχές. Παίζουμε με την Νέα Σαλαμίνα, μια ομάδα που μας προκαλεί πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα που παλεύει τα παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα μαχητική. Κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά, σε μια δύσκολη έδρα που τα τελευταία χρόνια δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά εμείς από την πλευρά μας θα πάμε για να κάνουμε το παιχνίδι μας, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να διατηρηθούμε σε καλή κατάσταση, όπως είμαστε μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. And with the help, very important to have the help of our fans. Yeah, for sure. Like always, we need them. Usually they support a lot, and we feel this in the pitch. And I think we are one group, we, them, the club, all together. I think it's easier to arrive to the target, and we feel always in the pitch that they are there, and every win is for them. Σε κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη βοήθεια του κόσμου. Είμαστε ένα, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, η διοίκηση και ο κόσμος. Νιώθουμε την υποστήριξή τους, το ίδιο θέλουμε και την Κυριακή στο Αμόχωστος. Όταν είμαστε ένα, μπορούμε να πετύχουμε και τους στόχους μας.